πολλές απορίες τόσο από τους φορολογούμενους όσο και από τους επιχειρηματίες. Μπαίνει από σήμερα πιλωτικά στη ζωή μας η φοροκάρτα. Πώς λειτουργεί, τι επιπτώσεις θα έχει στην οικονομική μας ζωή. Αν θα εξυπηρετήσει και τι προβλήματα θα δημιουργηθούν. Αν έρθει ο πελάτης, προφανώς δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Δηλαδή, αν μας δώσει μια κάρτα, πού θα τη βάλουμε. Οι κάρτες αποδείξεων διατίθενται από 27 τράπεζες χωρίς κόστος και κατά την παραλαβή τους δεν ζητείται ταυτότητα ή άλλο στοιχείο ταυτοποίησης. Η διαδικασία της ενεργοποίησης είναι απλή. Είτε με SMS στον αριθμό 54053, πληκτρολογώντας τον αριθμό φορολογικού μητρώου, αφήνοντας κενό και το δεκαψήφιο αριθμό που αναγράφεται στην κάρτα, είτε μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση link.minfin.gr/κάρτα. Πληροφορίες δίνονται και στον αριθμό 211-007-111. Στέλνοντας αυτά τα στοιχεία, ο φορολογούμενος θα λάβει άμεσα ενημερωτικό μήνυμα για την επιτυχία ή μη της αντιστοίχησης και την ενεργοποίηση της κάρτας. Η κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε επιχείρηση που διαθέτει μηχανήματα πιστωτικών καρτών. Έτσι, στις συναλλαγές, μετά την έκδοση της απόδειξης, ο επιχειρηματίας περνά τη φοροκάρτα από το μηχάνημα της πιστωτικής κάρτας, πληκτρολογεί το ποσό της συναλλαγής και εκτυπώνεται αποδεικτικό το οποίο παίρνει ο φορολογούμενος. Παράλληλα, χρεώνεται η φοροκάρτα με το ποσό της συναλλαγής. Πρέπει να αλλάξουν τα λογισμικά των τραπεζών πάνω στα POS, στα μηχανάκια τα ηλεκτρονικά τα οποία έχουμε για τις πιστωτικές κάρτες, να συνδεθεί το σύστημα αυτό με την Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων για να μπορέσει να λειτουργήσει. Είναι πολλές οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν διαθέτουν μηχανήματα πιστωτικών καρτών και άρα η φοροκάρτα δεν μπορεί να περάσει. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο φορολογούμενος πρέπει να πάρει την απόδειξη και να τη συμπεριλάβει στην δήλωσή του όπως έκανε μέχρι τώρα. Δεν έχουμε μηχάνημα πιστωτικών καρτών και άρα με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούμε να πάρουμε να βάλουμε φοροκάρτες. Όπως τονίζουν από το Υπουργείο Οικονομικών, εκτός από τη διευκόλυνση του πολίτη, η κάρτα αποδείξεων θα μετατραπεί σε εργαλείο πάταξης της φοροδιαφυγής. Μόνο έτσι θα περισταλεί κάποιος σε μεγάλο βαθμό η φοροδιαφυγή. Είμαι ενημερωμένος και νομίζω ότι είναι σωστό μέτρο. Κάθε πολίτης μπορεί να είναι συνδεδεμένος με περισσότερες από μία κάρτα, ενώ μπορεί να παρακολουθεί τις συναλλαγές του μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.